Στη τηλεφωνική μας γραμμή φιλοξενούμε τον κύριο Θάνο Βερέμη, αντιπρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητή ιστορίας. Κύριε Βερέμη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Βερέμη, το σχόλιο σας θα θέλαμε για αυτό το σταμάτημα των αξιολογήσεων, ναι, το οποίο, ναι, στο οποίο προέβη ήδη κλείνοντας την σχετική πύλη ανάρτησης το Υπουργείο. Δεν έχω ειλικρινά καταλάβει με ποιο τρόπο αυτά τα μέτρα, αρχίζοντας από τις εξαγγελίες του Υπουργού, ο οποίος ήταν και συμμαθητής μου, αχα, ναι, στο Κολέγιο Αθηνών. Είδαμε και ένα πολύ ωραίο, ναι, που είχατε γράψει στην Καθημερινή σχετικά. Μάλιστα. Με τους συμμαθητές. Οι συμμαθητές μας. Αυτοί ήταν, ναι, από Αριστείς, μάλιστα. Ο Αριστείδης ήταν αρίστευε, mm-hmm, στο σχολείο. Πράγματι, ήταν από τους καλύτερους. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πετύχει αυτός και το Υπουργείο. Με ποια λογική η κατάργηση της αξιολόγησης είναι προοδευτικό μέτρο. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ποιους ευνοεί αυτό το μέτρο? Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ευνοεί τους μηδέποτε παραδεχθέντες ότι έπρεπε να αξιολογούνται την ΟΛΜΕ. Η ΟΛΜΕ είναι, ως γνωστόν, μία συνδικαλιστική οργάνωση η οποία ασχολείται με τα συνδικαλιστικά της συμφέροντα. Δυστυχώς, μέσα στα συνδικαλιστικά της συμφέροντα θεωρεί και την απομάκρυνση από οποιαδήποτε κρίση. Και αυτό δεν είναι σαφές το πώς είναι προς το συμφέρον της, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έτσι είναι το θεωρεί. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι μένουν πίσω στη ζωή. Mm. Αν δεν αξιολογούνται, δεν ξέρουν πού υστερούν. Mm-hmm, εμάς, ακριβώς, οι καθηγητές στο πανεπιστήμιο μας αξιολογούν οι φοιτητές μας. Mm-hmm. Μας αξιολογούν και έτσι μαθαίνουμε κιόλας τα κουσούρια μας. Ο ένας δεν είναι καλός δάσκαλος, μιλάει σιγά. Ο άλλος δεν είναι οργανωμένος, δεν έρχεται με σημειώσεις, ξέρω εγώ, ώστε να είναι το μάθημα λίγο οργανωμένο. Ο τρίτος απουσιάζει, είναι κοπαναντής. Αυτά οι φοιτητές τα ξέρουν και, mm-hmm, τα λένε. Και αυτό κάνει καλό στο πανεπιστήμιο. Με την ίδια λογική, η αξιολόγηση στα λύκεια, στα γυμνάσια και στα λύκεια, κάνει πάρα πολύ καλό πρώτα στους μαθητές, βέβαια. Γιατί αυτοί θα επωφεληθούν. Και τελικά και στους δασκάλους, γιατί και αυτοί θα ξέρουν που υστερούν ή που πρέπει να βελτιωθούν. Αυτά όλα είναι καραγκιουζιλίκια, δηλαδή, με συγχωρείτε που το λέω έτσι χοντρά, αλλά εξυπηρετούν μόνον ιδιωτελή συμφέροντα, όχι συμφέροντα πραγματικά. Είναι άλλο πράγμα να προφυλάξεις τα συμφέροντά σου από μία εκμετάλλευση, από χαμηλούς μισθούς, από έλλειψη διακοπών. Αυτό είναι ένα θεμητό και σωστό. Αλλά το να μην θέλεις να αξιολογηθείς είναι ισοδυναμή με τεμπελιά εκατοστού βαθμού. Δηλαδή δεν μπορείτε θέλω να εσείς, γράψω τίποτα. Ναι, μπορείτε εσείς να μας δώσετε μια στοιχειώδη έτσι, δυνατότητα να συλλάβουμε λίγο το πνεύμα όλο αυτό, γιατί προσωπικά και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς δικαιολογείτε. Επειδή δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί σκέφτομαι λογικά ότι ό,τι αξιολογείται βελτιώνεται και ξέρει κανείς που βρίσκεται. Βέβαια υπάρχει και η εκ του πονηρού άποψη. Που είναι? Μη αξιολογούμενος, έχεις περισσότερη ώρα αντί να βελτιώνεσαι ως δάσκαλος, να κάνεις ιδιωτικά μαθήματα, π.χ. Mm-hmm. Και να βγάζεις πιο πολλά λεφτά. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δυσάρεστα της ιστορίας. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια σοσιαλιστική κυβέρνηση αριστερή πάει να προφυλάξει τα ταπεινότερα, αν θέλετε, κίνητρα του συνδικαλισμού, που είναι η διαιώνιση ενός κακού πράγματος. Αυτά είναι ταπεινά, δεν είναι επαναστατικά αυτά, προς Θεού. Αν αυτοί κάναν καταλήψεις, λέω τώρα, για να βελτιωθεί η ποιότητα των σπουδών, όχι στα λόγια, όχι αυτές οι βλακίες που λένε «εμείς παλεύουμε για τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών», αυτά είναι λόγια του αέρα. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Είναι ότι ανθίστανται από την εποχή που εγώ ήμουν στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, τσακωνόμουν μονίμως με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, σε βήκο νους όλων των εκεί του Συμβουλίου Παιδείας τα μέλη, λέγοντας γιατί δεν θέλετε να αξιολογηθείτε. Θυμάμαι η τελευταία μου κουβέντα πριν φύγω ήταν με τον κύριο Κοτσιφάκη. Mm-hmm.
ο οποίος ήταν πρόεδρος ένα κόμμα του ΚΟΝΜΕ. Και του λέω, κύριε Κοτσιφάκη, εσείς δηλαδή είσαστε καλύτεροι από εμάς τους καθηγητές του Πανεπιστημίου που θέλουμε να αξιολογούμαστε. Δεν καταλαβαίνω, λέω, για εξηγήστε μου. Και που μου έφερε μία εξηγήση την οποία επαναλαμβάνω σε όποιον με ρωτάει, γιατί δεν έχει καμία λογική. Μου λέει, α, εσείς έχετε άλλη σχέση με τους φοιτητές. Έχετε από μακρύ, ενώ εμείς είμαστε με τους μαθητές κάθε μέρα μαζί και αν μας δουν να αξιολογούμαστε θα χάσουν πάσα ιδέα. Θα χάσουμε, θα πέσουμε στα μάτια τους. Είναι, λέει, ευαίσθητη η σχέση μας. Λέω, κύριε Κοτσιφάκη, λέω, έχετε τόσο χαμηλή ιδέα για τους μαθητές σας. Δεν θυμόσαστε από το γυμνάσιο αν ξέραμε ή δεν ξέραμε ποιοι είναι καλοί καθηγητές και ποιοι είναι άσχετοι. Δεν τους ξέραμε. Δεν κοροϊδεύαμε τους ασχέτους και σεβόμασταν τους πολύ καλούς. Ακόμα θυμάμαι, λέω, να σας πω όλους που είχα που ήταν καλοί και όσους ήταν κόπανοι. Ξεφεύγει από το μαθητή, λέω, αυτή η αλήθεια. Μόνο οι μαθητές την ξέρουν, αλίμονο. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να παρακολουθείς τον συλλογισμό του κ. Κοσυφάκη, ο οποίος έχουμε μιλήσει πολλές φορές, ας πούμε, και δεν μου φαίνεται ότι θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο παρά μόνο σε μια ιδιωτική κουβέντα. Νομίζω ότι είναι πολύ περίεργο ως άποψη όλο αυτό. Σας βεβαιώνω ότι την είπε η Σεβή Κονούς, είναι και στα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. Και έμεινα άναυδος. Λέω, μα τι λέτε τώρα. Ακριβώς, ναι. Μα τι λέτε, δεν ξέρουν οι μαθητές ποιος είναι καλός και ποιος δεν είναι. Νομίζω ότι θα τους κοροϊδέψετε με το να μην αξιολογηθείτε. Εσείς θα μάθετε, λέω. Οι μαθητές το ξέρουν ήδη ποιος είσαστε. Τέλος πάντων, τι να πεις τώρα. Ναι, νομίζω ότι... Πάρα πολύ κακό σύνδρομο, το οποίο δεν έχει καμία, και το λέω δυνατά, δυνατά να ακούγεται, καμία σχέση με την πρόοδο και την αριστεροσύνη και το καλό του λαού. Καμία. Είναι ένα ταπεινό συνδικαλιστικό κίνητρο. Τίποτα άλλο. Και αν αυτή η κυβέρνηση και ο φίλος μου ο Μπαλτάς προστατεύει αυτά τα ταπεινά, ταπεινότατα συνδικαλιστικά αιτήματα, αλίμονό μας πια. Αλίμονό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βερεμή. Focus 103,6. Το καλό να ακούγεται.